εξαιρετικά μαρκαρίσματα στο Ροντρίγκες και άφησε τον Γκάλο ορφανό και μόνο απέναντι στο Ροντρίγκες, όπως άφησε ο προπονητής της Ξάδης ορφανό τον Παξεβανίδη απέναντι στον Τουρμάς, έρχεται ο Μπερμπάτοφ. Μπερμπάτοφ δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Τώρα, θα είναι σε ένα μήνα έτοιμος, θα είναι σε δύο μήνες έτοιμος, δεν ξέρω. Θα τον περιμένουμε. Αυτό ακούς τον ΠΑΟΚ. Θα τον περιμένω. Θα περιμένω. Μου θυμίζει τη Μάρθα Βούρτση στο πεθαίνω κάθε ξημέρωμα που ολόκληρο έργο περίμενε να έρθει ένας που της είχε υποσχεθεί γάμο πριν 20 χρόνια και έρχεται στο τέλος του έργου ένας με ένα χέρι και παίρνει τη Μάρθα Βούρτση. Στο τέλος θα το δούμε τον Μπερμπάτοφ. Δεν πατάει ο Μπερμπάτοφ. Έχουν γίνει τρεις φάσεις που μου αποδεικνύει την ανυπαρξία του. Την ανυπαρξία του. Του φταίει το χορτάρι στο 74 που γίνεται η σέντρα από τον Μέρφη και κάνει απευθείας το shoot out. Δεν φταίει το χορτάρι εκεί, δεν έσκασε μπάλα κάτω, μην βρίσκεται καμιά δικαιολογία και πατάει το χορτάρι να δείξει άτιμο χορτάρι, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που έπρεπε. Σαν χλαμάρες. Φταίει το χορτάρι. Φταίει λέει το χορτάρι που ο Μακ λέει στο τέτα τέτ δεν μπόρεσε να πλασάρει. Θα ρίξει δηλαδή και ο Μακ με καλό χορτάρι, στις 10 ευκαιρίες θα σου κάνει 6 γκολ. Μην τα λέτε αυτά, εκτίθεστε. Φταίει το χορτάρι λέει τώρα. Κατάλαβες. Στο 77 τα έχω γραμμένα όλα. Επίθεση ευνηδιασμού για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει την μπάλα μεταξύ εξτρέμ και σέντερ φόρο Μπερμπάτοφ. Και είναι 4 παοξίδες με 3 αεξίδες. Και λες ο κερατάς, ήρθε η ώρα να μπει ο Βούλγαρος μέσα ένας μέναν, να μου το παστελώσει το πλεμάτι, να γίνει και να σηκωθεί η τούμπα και να χοροπηδάμε όλοι μαζί, και εγώ μαζί τους. Και τι κάνει ο Μπερμπάτοφ. Απατεωνίστηκα. Έχει γίνει κόκε. Την παίρνει την μπάλα και την ξαναδίνει πίσω. Και γυρνάνε 4 αεξίδες και χάνεται η επίθεση. Βγαίνει ο Μακ, back half. Κάνει μια σέντρα δεύτερο δοκάρι, πάει να πούμε να την προλάβει ο Μπερμπάτοφ, δεν την προλαβαίνει. Λοιπόν ο Μπερμπάτοφ και ο Κλάους, και ιδιαίτερο ο Μπερμπάτοφ, και εδώ είναι ο Τούντορ κερδισμένος, γιατί χωρίς Μπερμπάτοφ έπαιξε μπάλα άριστη και έβαλε και τέταρτο στόπερ μετά όταν η ΑΕΚ πίεσε κτλ. Και παραλίγο να τα φάει και να τον βρίζανε κτλ. Λάθος. Ο Τούντορ κερδισμένος γιατί έρχεται και λέει: εγώ κύριε μου φαίνεται τον Μπερμπάτοφ, αυτός περπατάει, αλλά εγώ και η ομάδα μου ξεσηκώσαμε τον κόσμο χωρίς το μεγάλο Αστέρι. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσε. Τελείωσε ο χρόνος. Αργό να τελειώσω. Τελείωσε ο χρόνος. Τελείωσε ο χρόνος.